καιρό ήταν μια κουκίδα. Παρουσία πλήθους κόσμου, μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκε το πρωί η παρουσίαση του παραμυθιού «Τα αποτυπώματα μιας κουκίδας» της συγγραφέως και μουσικού Μάρος Θεοδωράκη στο Μουσείο Τυπογραφίας στα Χανιά. Όταν λοιπόν πρώτο ήρθα εδώ πριν 3-4 χρόνια και ξαναγήθηκα, εμπνεύστηκα από το χώρο, την αισθητική του και τη θεματική του βέβαια, γιατί αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, την τέχνη της τυπογραφίας. Και έτσι σκέφτηκα να γράψω ένα βιβλίο για παιδιά που θα μπορούσε να τα ξεναγήσει αυτό το βιβλίο μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έτσι γεννήθηκαν τα αποτυπώματα μιας κουκίδας. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παραμύθι, το οποίο με πάρα πολύ τρυφερότητα έγραψε και χάρισε στο Μουσείο Τυπογραφίας η Μάρο Θεοδωράκη για να βοηθήσει με το δικό της τρόπο το μουσείο. Έχει μια υπέροχη εικονογράφηση από τη Λίλα Καλογερή και γενικά νομίζω ότι είναι μια έκδοση η οποία θα κοσμήσει το Μουσείο Τυπογραφίας και όποιον θα αποκτήσει. Θα διατίθεται βέβαια μόνο στο πολιτήριο του μουσείου μας. Με την Μάρο Θεοδωράκη στο πιάνο και το τραγούδι, το παιδικό τμήμα και η ομάδα ενηλίκων της Σκηνής Χωρίς Όρια παρουσίασαν δραματοποιημένα το παραμύθι. Είναι η ιστορία μιας μικρής κουκίδας η οποία έχει δημιουργηθεί από έναν ήρωα, ένα παιδάκι, και αυτή η κουκίδα έχει μείνει ξεχασμένη σε ένα φύλλο χαρτί. Οπότε με κάποιον τρόπο παρακαλεί το γη και τον ουρανό να την βοηθήσει να βρεθεί κάπου αλλού. Γιατί δεν θέλει να μείνει μόνο τη ξεχασμένη σε ένα χαρτί. Ουσιαστικά αυτή η κουκίδα γίνεται ένας τεράστιος λαμπερός ήλιος κάποια στιγμή, ο οποίος ταξιδεύει και φτάνει μέχρι τα Χανιά.